υπήρχαν, καταρχάς, μάλλον ο διευθυντής κάθε σχολείου καταθέτει μια πρόταση για ποια δρομολόγια χρειάζεται για τους μαθητές που έχει και βάσει αυτών των δρομολογίων που καταθέτει η διεύθυνση κάθε σχολείου, εμείς βγάζουμε το πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν είχε κατατεθεί για 6 παιδιά από την κατάβαση, τα οποία πάνε Βολισσό. Είχε μπει λοιπόν το λεωφορείο ή ταξί, όπως το θέτε, πέστε το. Στην πορεία όμως, οι 5 από τους 6 απεχώρησαν. Κατέβηκαν κάτω στη Χίο, σε άλλα σχολεία. Επομένως έμεινε ένα παιδί, αυτό το οποίο, το κοριτσάκι που λέτε εσείς. Το δρομολόγιο αυτό έπαιρνε όλα τα παιδιά στο γυρισμό 4 η ώρα από τη Βολισσό στην κατάβαση. Τι γίνεται τώρα, επειδή έμεινε ένα κοριτσάκι μόνο, οι γονείς λένε το εξής. Εκείνο το κοριτσάκι τελειώνει 1-2 η ώρα. Θέλουμε 2 η ώρα να έρχεται το ταξί να την επιστρέφει πίσω. Δεν γίνεται όμως. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα ταξί στη Βόρεια Χίο και αυτό το δρομολόγιο 2 η ώρα το κάνει στην Παρπαριά, στην άλλη πλευρά της Βορείου Χίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι απέβει άκαρπη η προηγούμενη προκήρυξη, άγωνη, με αποτέλεσμα το ταξί που υπάρχει εκεί δεν μπορεί να κάνει ταυτόχρονα 2 η ώρα το δρομολόγιο Παρπαριάς να κάνει και το δρομολόγιο κατάβασης. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Και τώρα εμείς σήμερα περνάμε καινούριο δρομολόγιο, γιατί κάθε τόσο γίνονται αυτές οι μεταβολές, με προορισμό ότι 2 η ώρα να πηγαίνει ταξί, να παίρνει το κορίτσι, να το μεταφέρει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και πάλι δεν θα βρεθεί υποψήφιος ταξιτζής. Γιατί είναι ένας σε όλη τη Βόρεια Χίο. Πάμε παρακάτω. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος προβλέπει ότι μπορεί να πληρώνεται ο γονέας, ο οποίος θα μεταφέρει με 0,70 το χιλιόμετρο το παιδί του. Κάτι δηλαδή το οποίο είναι γύρω στα 4,5-5 ευρώ. Οι γονείς του παιδιού λένε δεν μπορεί 18 ευρώ να αναλογούν στον ταξιτζή όταν θα το φέρνε και σε εμάς μόνο 5 ευρώ. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά άλλο ταξιτζής ο οποίος θέλει να βγάλει και άλλο ο γονέας ο οποίος θέλει να εξυπηρετήσει και το παιδί του. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εμείς ελπίζω να βρούμε τρόπο ώστε να υπάρχει κάποιο άλλο μέσο να μεταφερθεί το παιδί. Διαφορετικά θα βγει άγωνη πάλι αυτή η προκήρυξη και με όλες τις συνέπειες. Δεν μπορώ να αποφασίσω κάτι το οποίο δεν είναι ούτε τα χρήματα δικά μας, ούτε κάνουμε κουμάντο εμείς. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι χρήματα του κράτους, τα οποία τα δίνει βάσει των δρομολογίων τα οποία του λέμε. Και αυτά τα δρομολόγια πρέπει κάθε διευθυντής σχολείου να τα βγάζει πιο μπροστά για να ξέρουμε κι εμείς πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε.